Έκρηξη απόγνωστη μέχρι στιγμή αιτία και πυρκαγιά εργοστάσια τη ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτη σημειώθηκε πριν από λίγο. Από την έκρηξη έχει γίνει διακοπή ρεύματο σε πολλέ περιοχέ του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίε, η έκρηξη έγινε σε μετασχηματιστή τη ΔΕΗ στον αετμοηλεκτρικό σταθμό Λίνο Περαμάτων. Στην τηλεφωνική μα γραμμή έχουμε τον υποψήφιο περιφερειάρχη Κρήτης με τη λαϊκή συσπήρωση και βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Μανώλη Σιντιχάκη. Κύριε Σιντιχάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και βρισκόσασταν, αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν και στο σημείο, αν δεν κάνω λάθος, στα πλαίσια περιοδίας που είχατε. Καταρχάς είναι έτσι όπως το περιγράψατε. Δηλαδή έχει αρπάξει φωτιά ο μετασχηματιστής. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε blackout η Κρήτη. Δεν ξέρω αν είναι στην ολότητά της, αλλά αυτό που ακούγεται εδώ από τα υπεύθυνα χείλη ειδικούς, το διευθυντή της, τους προϊσταμένους κτλ. Λένε ότι είναι σε blackout και ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, μιας ώρας, μια μισή ώρα, δύο ώρων, εν πάση περιπτώσει το πολύ, θα αποκατασταθούν, θα επανέλθει δηλαδή το ρεύμα. Εμείς βρεθήκαμε κλιμάκιο του ΚΚΕ σήμερα το πρωί εδώ στη ΔΕΗ και ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε περιοδία. Είχαμε κλείσει ραντεβού με τους εργαζόμενους να συνομιλήσουμε για τα ζητήματα που αφορούν την αγορά, την απελευθέρωση αγορά ενέργειας, τα προβλήματα τα εργασιακά, τα μισθολογικά, τις εξελίξεις στον χώρο της ΔΕΗ συνολικότερα. Και τύχαμε στη στιγμή που έπαιρνε φωτιά ο μετασχηματιστής. Ευτυχώς ήταν άμεση η αντίδραση και των εργαζομένων εδώ, αλλά και της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έφτασε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και πραγματικά ήταν αυτοφυσιακή η προσπάθεια και εργαζομένων και της πυροσβεστικής. Υπήρχε ο σοβαρότατος κίνδυνος φυσικά να πάρουν και μηχανές φωτιά και μάσα ντεπόζιτα γεμάτο λάδια στην γύρω-γύρω περιοχή όπου ήταν ο μετασχηματιστής. Ευτυχώς έχει σβηστεί αυτή τη στιγμή η φωτιά. Είναι αρκετά πυροσβεστικά οχήματα εδώ και οι εργαζόμενοι που επιβλέπουν το ζήτημα της αποκατάστασης. Η ουσία είναι ότι και αυτό που ακούγεται εδώ και από τους ίδιους τους εργαζόμενους ότι είναι παλιές εγκαταστάσεις. Είναι παλιά τα μηχανήματα. Αυτοί οι μετασχηματιστές είναι πάρα πολλές δεκαετίες. Δεν έχουν αντικατασταθεί ποτέ. Και φυσικά ο κίνδυνος πάντα ελόγευε μιας καταστροφής. Μάλιστα. Αυτό που ζήσαμε δηλαδή σήμερα και είναι και αίτημα των κατοίκων της περιοχής του Δήμου εδώ της περιοχής του Δήμου Μαλεβιζίου να απομακρυνθούν οι εγκαταστάσεις της ΔΕΗ από τα λινοπεράματα. Είναι μια παραθαλάσσια περιοχή και ζητούν οι κάτοικοι φυσικά η περιοχή να απελευθερωθεί και να γίνουν χώροι αναψυχής για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Και μάλιστα υπήρχε και υπόσχεση παλιότερα της κυβέρνησης ότι θα έφευγαν από εδώ και θα πήγαιναν έξω από το Ηράκλειο σε μια περιοχή ερημική στην Κορακιά όπου θα φτιάχνονταν νέες εγκαταστάσεις. Και μάλιστα πρόσφατα αθετήθηκε ο λόγος της κυβέρνησης και μάλιστα ζητάνε την επέκταση των εγκαταστάσεων. Δηλαδή η κυβέρνηση έβαλε ζήτημα επέκταση των εγκαταστάσεων εντός αντιπεράμων. Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτή είναι η κατάσταση. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Ναι. Θα περιμένουμε τα νεότερα. Είπατε για την απελευθέρωση. Βλέπουμε από τη μία απελευθέρωση, ακούμε πακτολώδεις εκατομμυρίων, μεγάλη ενεργειακή κολοσσή να μπαίνουν στο παιχνίδι, ασύλληπτα ποσά που ακούγονται, κέρδη κτλ. Και την ίδια ώρα βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Δηλαδή, να είναι κοινό μυστικό ότι αυτοί οι μετασχηματιστές που είναι παπαλαιωμένοι ήταν θέμα χρόνου το πότε θα γίνει αυτό που έγινε. Ακριβώς αυτό. Ναι, για να το καταλάβει και λίγο ο κόσμος δηλαδή. Ο φόβος επιβεβαιώθηκε και ακολουθιέται χρόνια η απαξίωση των δημόσιων μονάδων της ΔΕΗ όπως έχουν κάνει και με άλλους δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις να απαξιωθούν οι επιχειρήσεις αυτές και σιγά σιγά να μπουν οι ιδιώτες μέσα όπως γίνεται τώρα με την παρούσα κυβέρνηση ως συνέχεια των προηγούμενων που επιταχύνουν, επισπεύδουν την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και στον τομέα της παραγωγής πουλώντας τα εργοστάσια και τις ερευνητικές μονάδες και στα δίκτυα διανομής με τον ΑΔΜΗ μάλιστα πρόσφατα να καταγράφει απίστευτα κέρδη με χρήματα του ελληνικού λαού και φυσικά και στην κατανάλωση. Με τους παρόχους που γνωρίζουμε όλοι ότι εκτός από τη ΔΕΗ υπάρχουν και οι πάροχοι που προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια. Όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια φυσικά της λεγόμενης απελευθέρωσης της ενέργειας και εδώ στην Κρήτη, η Κρήτη μάλλον αποτελεί την επιτομή αυτής της απελευθέρωσης, διότι ετοιμάζουν τα υπόγεια καλώδια διασύνδεσης της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα,
το μικρό καλώδιο από την πλευρά των Χανίων και το μεγαλύτερο καλώδιο από εδώ, από το Ηράκλειο, όπου θα περάσει από το σημείο της Κορακιάς που σας είπα προηγουμένως ότι είχαν σκοπό να μεταφέρουν από εδώ από τα ελληνοπεράματα εκεί τη νέα εγκατάσταση. Αυτό αθετήθηκε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Σίγουρα είναι και ως αποτέλεσμα, καθυστέρηση όλη αυτή για τα καλώδια, είναι αποτέλεσμα της σύγκρουσης μεγάλων σύγκρουσης επιχειρηματικών κολοσσών στον τομέα της ενέργειας. Και φυσικά όλα αυτά γίνονται στις πλάτες του ελληνικού λαού, του εργαζόμενου λαού, που δέχεται τις συνέπειες, ενώ η χώρα μας είναι από την πρώτη ενεργειακά χώρα στην Ευρώπη, την ίδια στιγμή αντιμετωπίζει μεγάλη ενεργειακή φτώχεια. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά αποτελούν κριτήρια και για τις επερχόμενες εκλογές, ότι εδώ θα πρέπει να αναπτυχθεί κίνημα, διότι την ίδια στιγμή η αγορά απελευθέρωσης ενέργειας σημαίνει ότι θα έχει συνέπειες και στους ίδιους εργαζόμενους της ΔΕΗ. Γνωρίζουμε ότι έχουν μειωθεί οι μισθοί τους πάνω από 30%. Με ελαστικές εργασιακές, πολλαπλές ελαστικές εργασιακές σχέσεις, με εργολαβικούς, με οχταμινίτες, με μόνιμους, πολλαπλές λοιπόν εργασιακές σχέσεις, που φυσικά όλα αυτά οδηγούν στην απαξίωση της ΔΕΗ και στην πλήρη ιδιωτικοποίησή της. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά.